Ναι, ζω να στάσω, λέγομαι. Είμαι από τον πλόκο των Δερβενίων. Οπότε έχω ακούσει και από τα άλλα τα παιδιά τα ίδια πράγματα λέμε κι εμείς. Έχουμε να ξεκινήσουμε από μηδική βάση από ασφαλιστικό και φορολογικό. Δεν θέλω να μας κορυδεύουν. Μας ζητήκαν τα προβλήματα εδώ πάρα πολλά, είτε φορολογικά είτε ασφαλιστικά. Κάποια χρήματα που έχουν να πάρουν οι νέοι, κάποια χρήματα από επιστροφή πετρελαίου. Είναι αμαρτία από τον Θεό να μας δουλεύουν. Μας δουλεύουν, συγγνώμη, ψηλό γαζί. Δεν μπαίνει καμία κυβέρνηση, καμία τίποτα, δεν μπαίνει το μπροστά να μας βγάλει από τη διέξοδο. Είναι κρίμα. Βλέπετε όλοι. Είναι νέα άτομα, άμα γυρίσετε δεξιά και αριστερά, είναι νέα άτομα που έχουν όρεξη να πάνε στα χωράφια, να δουλέψουν. Δεν θέλουμε τίποτα παρά, ούτε να δουλέψουν. Δυνατά! Θέλουν να δουλέψουν και είναι αμαρτία. Δεν θέλουμε να φύγουμε από την Ελλάδα όπως φύγανε οι βιοτέχνες. Εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε τα μηχανήματά μας ή τα χωράφια μας να τα πάμε έξω. Είναι αμαρτία από τον Θεό. Είναι κρίμα. Θα σκληρώνουμε λίγο παραπάνω την κατάσταση γιατί δεν βλέπουμε καμία αυτή από την κυβέρνηση. Αυτά έχουμε να πούμε. Αν δούμε ότι συνεχίζει καλά, ναι, βέβαια θα κλείσουμε από αέρος. Θέλουμε ένα μεγάλο. Γιατί αν φύγουμε εμείς από τους δρόμους, είναι κρίμα. Θα πάρουμε παραμάζουμε όλο. Θα γίνει ένα μεγάλο τσουνάμι και θα καταρρεύσει όλη η κατάσταση.